Τα νέα στην πρώτη σελίδα, κορονοϊός, υγειονομικό διαβατήριο, περισσότερες ελευθερίες για όσους εμβολιάζονται. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Από τις αεροπορικές πτήσεις ξεκινάει η, εφα... η εφαρμογή των νέων κανόνων. Σου δηλαδή, δεν θα είναι υποχρεωτικό. Αλλά θα μπορούν να επιβιβάζονται στα αεροπλάνα ε, μόνο όσοι έχουν, έχουν, έχουν εμβολιαστεί. Ακόμη η ΣΑΜΟ σήμερα, ένα μήνα μετά τον καταστροφικό σεισμό. Θα πάμε στο νησί στη συνέχεια τη εκπομπή. Η εφημερίδα των συντακτών ολέθριε παραλήψει επικίνδυνα μαγειρέματα πώ η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο τη πανδημία. Έκθεση Γκρέκο για τη διαφθορά στην Ελλάδα. Δήμο Αθηναίων απαιτεί 20 εκατομμύρια ευρώ από παλιέ κλήσει μέσα σε ένα μήνα. Στον δεύτερο τύπο, ποιοι γλιτώνουν τη σύνταξη στα 67 έτη. Τελευταία ευκαιρία για ένα εκατομμύριο ασφαλισμένου, ακόμη έξτρα μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσει και Χριστούγεννα όπω Πάσχα. Παρακινδυνευένει η άρση του lockdown, μόνο το λιανεμπόριο ίσω ανοίξει. Η εφημερίδα Δημοκρατία επιμένει στο θέμα που είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή. Μοιραία για την Ελλάδα σεισμό από την αποκάλυψη τη κυριακάτικη δημοκρατία. Επιβεβαιώνεται παρά τι γενικόλογε διαψεύσει, το εγκληματικό λάθο με τα ελλειπή επιδημιολογικά δεδομένα και τη διπλή καταγραφή των κρουσμάτων στην Κόντζα Νιούς πεθαίνουν στα νοσοκομεία, ασφάζονται στην κυβέρνηση. Άγρια κόντζα ανάμεσα στον Νίκο Χαρταλιά και τον Σωτήρι Τσιόδρα, ο οποίο έχει αποστασιοποιηθεί και αποφεύγει τι δημόσιε εμφανίσει. Στην εφημερίδα Εστία, μείζον κρίση στι σχέσει Ελλάδο-Γερμανία για τι κυρώσει, ο Υπουργό Εξωτερικών χαρακτηρίζει την καγκελάριο αφελή. Ο Νίκο Δένδια ανοίγει το δρόμο για βέτο Μητσοτάκη στη Συνοδοκορυφή του Δεκεμβρίου. Δεν είναι μικρό πράγμα ο κύριο Δένδια Έστρεψε τα πειρά του ουσιαστικά τις, ναι. με σοβαρέ εκμέ ναι. σε βάρο τη uh, Γερμανία για τις τάσει τη απέναντι στην Τουρκία. Σταρπέζ, τραπεζίτη στο σκοτεινό πρόσωπο του Ριφιφί. Νέα στοιχεία για την κινηματογραφική ληστεία μελία εκατομμυρίων, με τη συνδρομή τουλάχιστον ενό εκ των υπαλλήλων τη τράπεζα. Φαίνεται ότι έγινε η μεγάλη ληστεία του ψυχικού. Και στα ίχνη και των άλλων βιαστών τη άτυχη Ελλάδη η αστυνομία είχε πέσει ξανά θύμα, ή το παλόνι. Στην Εσπρέσο, νέο ε, Λιαντίνη, ενημερωτικέ κινήσει και πυκνό μυστήριο στο άγριο θρίλερ στο των πετραλώνων. Ο Άφαδο καθηγητή Αγγλικών και ο Σπαρτιάτη, φιλόλογο που είχε χαθεί πριν από 22 χρόνια. Ε, και εδώ, δε στη λέει, ο Βλακ Φόρεστ, άλλο με τον Αντιδήμαρχο Νικόλο Μακρόπουλο. Ναι, με την Άστον Μάρτιν. Του Δήμου με την Άστον Μάρτιν. Του Έχει λείψει. Και τον Μπάντεν Μπάντεν. Και τώρα μου, ότι. Ο καθένα ό,τι δεν έχει ζητήσει. Του, του λείπει ότι, ό,τι, έχει γνωρίσει. Εμένα με, με, ένα μου λείπει το ταβερνάκι με τα κοψιδάκια και την παρέα. Μέσα σου λείπει ε, με την παρέα σου επίση να πα ένα ωραίο μπαγαζί και να πιει ένα κοκτέι ή να πα ένα ωραίο φαγητό. Στο κύριο, έχει οδηγήσει ποτέ σου στον Μάρτιν. Εγώ. Ναι. Πού να τη ούτε Όχι. στον Ιράν. Ούτε, ούτε εγώ τελάτες. έχω οδηγήσει. Έχει πάει στον Μάρτιν. Δεν την έχω δει καν. Μόνο στι ταινίε του Τζέιμ Μπον. Αυτό δεν είχε στον Μάρτιν. Ποιο. Bond. Bond. Don't. Don't. πώς τον κύριο εδώ, τον <laughs> Μα, μα, μα πώς, Μακρόπουλο. Πώς, το λέει. Είμαι, ναι. Μακρόπουλο. Uh, το μικρό. Νικόλαος. Μακρόπουλος. Νικόλαος <laughs> Πάμε. <laughs> Ναυτεμπορική, η θεραπεία του ΕΦΚΑ από τον COVID-19. 817 εκατομμύρια η τρύπα νέα μήνου σε κύριες και επικοινωνικές συντάξεις στο 1,1 δις η κρατική συμμετοχή.